Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κίτρα. Ευχαριστώ και την, να αρχίσω να ευχαριστήσω και την κυρία Κοσμίδη που, είχε, που μου έκανε την τιμή να είμαι ομιλητής σε εδώ αυτό το meeting σας. Και επίσης να ευχαριστήσω που, να ζητήσω συγγνώμη που σας άλλαξα λίγο το αυτό, να ευχαριστήσω και όλους τους ακροατές που δέχτηκαν αυτή την αλλαγή. Λοιπόν, ας μπούμε στην ουσία του πράγματος. Η ομιλία μου την έχω χωρίσει σε τρία μέρη. Θα πούμε μερικά πράγματα πρώτα για το τι είναι αυτά τα CAR-T cells και το τι υπάρχει σήμερα, το τι γίνεται δηλαδή σήμερα στην Ευρώπη και στην Αμερική. Μετά θα μπω στο πρακτικό κομμάτι που αντιμετωπίσαμε εμείς για να μπορούμε να είμαστε διαπιστευμένοι για να μπορούμε να πραγματοποιήσουμε αυτή τη θεραπεία, την κυταρική θεραπεία στο νοσοκομείο μας. Και τέλος θα κλείσω με 3-4 αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν μέχρι τώρα και ίσως με λίγο να δούμε και το μέλλον όλων αυτών των θεραπείων. Πηγαίνω σε κάτι που είπε η κυρία Κίτρα άμεσα. Και ποιο είναι? Είναι τα καλά αποτελέσματα την οξία λεμφουλαστική λευχαιμία που έχουμε. Εδώ για αλλαγή συνήθως δείχνουν τα γερμανικά αποτελέσματα. Εδώ για να αλλάξω λίγο το πράγμα δείχνουν και τους Γάλλους, οι οποίοι και αυτοί βλέπετε ότι έχουν πολύ καλά αποτελέσματα που φτάνουν το 90% με τη frontline θεραπεία. Και δεν αλλάζει. Τώρα άλλαξε, αλλά πήγε πίσω. Μια στιγμή. Το βελάκι. Αυτό. Α, το δεξί. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, όπως είπαμε, 90% επιβίωση, μακρόχρονη επιβίωση χωρίς την όσο. Υπάρχει όμως ένα ποσοστό 10-15% στο οποίο έχουμε προβλήματα. Είναι παιδιά τα οποία είτε από την αρχή θα μας δείξουν ότι είναι σε υψηλού κινδύνου κατηγορίες, θα τα μεταμοσχεύσουμε αλλά θα υποτροπιάσουν. Έχουμε να κάνουμε δηλαδή με κατηγορίες παιδιών οι οποίες κυρίως είναι βρέφοι ή έφηβοι ή έχουν συγκεκριμένες γενετικούς υψηλού κινδύνου markers. Ακόμα και όταν μεταμοσχεύσουμε αυτά τα παιδιά, ξέρουμε ότι θα έχουμε υποτροπές οι οποίες μετά θα είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Και βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα από μια μεγάλη αναδρομική μελέτη, γερμανική κυρίως, που φαίνεται ότι έχουμε στην υποτροπή μετά την πρώτη μεταμόσχευση θα έχουμε μια πιθανότητα τα παιδιά να γίνουν καλά, η οποία δεν είναι παραπάνω από το 20%. Με μόνη μία διαφορά που θα την κρατήσουμε είναι τα παιδιά αυτά τα οποία υποτροπιάζουν σε εξομοιελική, δηλαδή μετά τη μεταμόσχευση έχουν υποτροπιά σε εξομοιελική αιστεία, κυρίως στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτά έχουν μία επιβίωση μετά, έτσι, είτε τους κάνει κανείς δεύτερη μεταμόσχευση, είτε τους κάνει απλώς χημειοθεραπεία, είναι πιο αποδεκτά τα αποτελέσματα. Τώρα, τι συμβαίνει σε ένα παιδί το οποίο θα υποτροπιάσει? Συνήθως, τώρα πια σκεφτόμαστε να του κάνουμε δεύτερη μεταμόσχευση, είτε αλλάζοντας το δότη, είτε αλλάζοντας τα φάρμακα που δώσαμε στο conditioning. Και πώς είναι αυτό? Παραμένει πάλι η επιβίωση να είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Ιδιαίτερα παίζουν ρόλο επιβαρυντικοί παράγοντες, οι οποίοι είναι πότε υποτροπίασε μετά την πρώτη μεταμόσχευση το παιδί. Αν είναι μετά τους, αν μάλλον η δεύτερη μεταμόσχευση γίνει μετά, έχει διάρκεια και γίνει μετά τους 12 μήνες από την πρώτη, ή αν η υποτροπή μετά την πρώτη μεταμόσχευση δεν ήταν στους πρώτους 6 μήνες, αυτά είναι καλά στοιχεία και μπορούμε να βγάλουμε μια ομάδα παιδιών που θα ωφεληθούν, ενώ από την πρώτη ματιά που βλέπετε εδώ
βλέπετε ότι η πιθανότητα υποτροπής φτάνει το 50%. Είναι μια μεταμόσχευση, η δεύτερη μεταμόσχευση είναι μια μεταμόσχευση που έχει ένα 20, πάνω από 20% θα έλεγα TRM, δηλαδή χάνουμε τα παιδιά από την τοξικότητα της μεταμόσχευσης και αν δούμε το leukemia free survival είναι περίπου στο 30-35%. Αυτή είναι η πρώτη ματιά. Η δεύτερη ματιά είναι ότι τώρα και με τη δυνατότητα της αποταυτώσιμης μεταμόσχευσης μπορούμε να σκεφτούμε δεύτερη μεταμόσχευση και να έχουμε, σοβαρές ελπίδες ή να φτάνουμε αριθμούς ανάλογους με την πρώτη μεταμόσχευση όταν εκπληρούνται αυτοί οι παράγοντες που σας είπα. Δηλαδή η πρώτη υποτροπή είναι μέσα στους, μετά τους 6 μήνες τους πρώτους όταν είχε κάνει το παιδί χρόνιο GVHD. Από την πρώτη μεταμόσχευση έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και δεν λέμε ότι δεν θα σκεφτούμε μια δεύτερη μεταμόσχευση για να θεραπεύσουμε την υποτροπή της πρώτης. Ψάχνοντας να βρούμε τώρα ομάδες ασθενών οι οποίες μας προβληματίζουν, θα έλεγα ότι έχουμε τα ανθεκτικά παιδιά στην πρώτη θεραπεία. Ανθεκτικές υποτροπές, η πρώτη υποτροπή να είναι ανθεκτική, να μην μπαίνει εύκολα σε ύφεση. Η δεύτερη επίσης υποτροπή, παιδιά τα οποία δεν μπορούν να μεταμοσχευθούν και επίσης η υποτροπή μετά την πρώτη μεταμόσχευση όπως σας έδειξα. Όλα αυτά είναι παιδιά που θέλουν κάτι άλλο. Η απάντηση στις θεραπείες τις συμβατικές, συμπεριλαμβανομένου και τις μεταμόσχευσης, δείχνουν ότι θέλουν κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Είναι οι ανοσοθεραπείες. Είναι δύο ειδών οι ανοσοθεραπείες. Είναι τα πρώτα, είναι τα bikes που λέμε, τα μονοκλονικά αντισώματα, το πλυνατούμπμα που ξέρετε όλοι. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά, θα αναφερθώ στο τέλος λίγο και μετά είναι τα CAR T cells για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα. Τα CAR T cells λοιπόν, να αναφερθώ ότι η πρώτη ιδέα η οποία ήταν πραγματικά ένα, εγώ το θαυμάζω πάρα πολύ πως σκέφτηκε κάποιος να κάνει αυτού του είδους τη θεραπεία, ήταν ο Έστρα εδώ πριν από 30 χρόνια. Έτσι, οι δύο κλινικοί γιατροί που τα πρωτοεφάρμοσαν στην Αμερική, στην Πενσιλβάνια, στη Φιλαδέλφια και θεωρώ ότι και ο φίλος μας ο Ντάριο Καμπάνα με το ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην ανατομία του υποδοχέα, πώς έφτιαξε αυτό τον υποδοχέα, είναι αυτοί στους οποίους μπορούν να αποδοθούν τα εύσημα για τη δημιουργία των CAR T cells. Τι είναι ο CAR υποδοχέας, τι είναι ουσιαστικά αυτό το πράγμα? Ξέρουμε ότι το λεμφοκύτταρο σκοτώνει, η μεταμόσχευση θεραπεύει με την κυταρική θεραπεία. Δηλαδή, τι γίνεται, ένα λεμφοκύτταρο αναγνωρίζει το λευχαιμικό κύτταρο σαν ξένο και το σκοτώνει. Αυτό γίνεται μέσω μιας σηματοδότησης του TCR υποδοχέα. Δεν φαίνεται να λειτουργεί πάντα μετά τη μεταμόσχευση, άρα είχε κάποιος την ιδέα να φτιάξει ένα κύτταρο, ένα τάφ λεμφοκύτταρο, ως εξής. Εισάγει ένα γονίδιο σε αυτό το κύτταρο, στα κύτταρα, τα τάφ λεμφοκύτταρα που απομονώνει από τον ασθενή, ένα γονίδιο το οποίο κωδικοποιεί να φτιάξει έναν υποδοχείο, ο οποίος αποτελείται από ένα κομμάτι που είναι το εξοκυτάριο, που είναι ένα τμήμα της μεταβλητικής αλυσίδας ενός μονοκλονικού αντισώματος εναντίον του CD19 για την λευχαιμία, γιατί ξέρουμε ότι τα λευχαιμικά κύτταρα εκφράζουν το CD19, έτσι μπορεί να πιάσει το λευχαιμικό κύτταρο, έτσι, και μέσα υπάρχει αυτός το ενδοκυτάριο τμήμα αυτού του κωδικοποιημένης πρωτεΐνης, γι' αυτό λέγεται και χημερικό γονίδιο ή αποτελείται από αυτό εδώ που πιάνει το γονίδιο και από ένα άλλο τμήμα το οποίο τι κάνει, ενεργοποιεί όλο το μηχανισμό εκείνο που οδηγεί στον πολλαπλασιασμό και στο σκότωμα του κυττάρου, δηλαδή σαν να κοροϊδεύουμε εδώ το κύτταρο και να του λέμε να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, παρόλο που δεν έχει αναγνωρίσει ένα ξένο αντιγόνο, όπως γίνεται, γιατί το κύτταρο αυτό έχει την αποστολή να αναγνωρίζει ξένα αντιγόνα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο constructs, να το πω έτσι, που έχουν οδηγήσει και σε δύο διαφορετικά ζωντανά φάρμακα. Το ένα χρησιμοποιεί εδώ αυτό τον ενδοκυτάριο, το ενδοκυτάριο τμήμα αυτού του υποδοχέα και το άλλο το διαφορετικό. Παίζει τεράστια σημασία, όχι μόνο αυτό, αλλά και αυτός ο συνδέτης εδώ που βλέπετε.
κυρίως στην παραμονή των κυττάρων αφού τα δώσουμε. Γιατί χρειαζόμαστε να μείνουν αυτά τα κύτταρα και να μην αποβληθούν από την κυκλοφορία, να απορριφθούν μάλλον από την κυκλοφορία. Αυτά είναι τα λίγα που είχα να σας πω για τον υποδοχέ και τα κάρτι σέλς. Επίσης, ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ μετράει στην αποτελεσματικότητα των κάρτι σέλς είναι να φτιάξουμε κάρτι σέλς τα οποία να είναι όχι μόνο αυτά που θα κάνουν αυτή τη δουλειά, δηλαδή αυτά τα effector cells που λέμε, αλλά να είναι και τα memory cells, γιατί τα πρώτα είναι serial killer που λέμε, δηλαδή σκοτώνουν κύτταρα εν σειρά λευχαιμικά, αλλά εξαντλούνται γρήγορα. Έτσι. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια δεξαμενή και είναι αυτά εδώ, τα memory cells, και είναι μεγάλη επιτυχία στο να έχουμε σε αυτό που παράγουμε, στο τελικό μας προϊόν, τα CAR-T cells, να μετράμε ότι έχουμε και memory cells. Και θα επανέλθω στο προηγούμενο, όχι, συγγνώμη, αλλά γιατί προχωράει. Θα το βρω. Να επανέλθω εδώ. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό εδώ, ξέρουμε ότι έχουμε κύτταρα τα οποία είναι αυτά που σας λέω, τα memory cells, ενώ το άλλο είναι κυρίως effector cells. Θα μου πείτε και γιατί δεν προτιμάμε το ένα από το άλλο. Γιατί μερικές φορές χρειαζόμαστε μόνο έναν βομβαρδισμό και όχι να μείνουν κύτταρα εκεί. Κυρίως για το λέμφωμα, ενώ για τη λευχαιμία χρειαζόμαστε το άλλο. Λοιπόν. Τώρα, ξεκίνησε από το 2007, ξεκίνησαν κλινικές μελέτες, αυτές είναι, οι περισσότερες είχαν και παιδιά και βλέπετε ότι σε παιδιά τα οποία ανήκαν στις κατηγορίες που σας έδειξαν, δηλαδή είχαν ανθεκτική νόσο, η οποία δεν άκουγε σε τίποτα, είχαμε μια απάντηση η οποία ήταν της τάξης του 80-90%, τουλάχιστον τους πρώτους 6 μήνες. Με βάση αυτές τις δουλειές, εδώ δεν είμαστε, συγγνώμη. Ωραία. Με βάση αυτές τις δουλειές δόθηκε από το FDA στην αρχή και από το EMA, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων μετά, δόθηκε άδεια για δύο σκευάσματα, το ένα από την Novartis για την οξία λευκοβλαστική λευχαιμία που μας αφορά και το άλλο για τα λεμφώματα. Να πω εδώ ότι και τα δύο σκευάσματα συνοδεύονται εκτός από την αποτελεσματικότητά τους, έχουν και σοβαρές παρενέργειες. Η πιο συχνή παρενέργεια που είναι περίπου στο 50% των περιστατικών, ιδιαίτερα και των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, είναι το λεγόμενο σύνδρομο απελευθέρωσης των κυτοκινών, το CRS, και επίσης μία εγκεφαλοπάθεια, είναι νευροτοξικότητα, και αυτοί σε ένα ποσοστό περίπου 30% των παιδιών που παίρνουν τα CAR-T cells παρουσιάζουν αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα που οδηγεί περίπου στα μισά στο να εισαχθούν στην εντατική θεραπεία ώστε να αντιμετωπιστούν. Η αντιμετώπιση τους είναι κυρίως συντηρητική και με ένα μονοκλονικό αντίσωμα εναντίον του υποδοχεία της συντελευκίνης 6. Αυτό είναι αυτό που σας είπα, το σύνδρομο της απελευθέρωσης των κυτοκινών. Εδώ είναι η σταδιοποίηση που βλέπετε ανάλογα με τα συμπτώματα που υπάρχει, εκτός από τον πύρετο, όταν προκύπτουν αιμοδυναμικά προβλήματα, είναι ένα πρώιμο σημείο που είναι εκεί στο στάδιο 2, τότε απαιτείται η εισαγωγή του παιδιού στην εντατική και η προσθήκη του μονοκλονικού αντισώματος του tocilizumab. Επίσης, αυτό το σύνδρομο, η νευροτοξικότητα που μοιάζει σαν εγκεφαλοπάθεια, είναι ευτυχώς ήπια στα παιδιά, θα έλεγα. Δεν είναι τόσο, υπάρχει ένα μόνο 10% το οποίο θα έχουμε εγκεφαλικό είδημα εισπασμούς. Το υπόλοιπο είναι απλώς πονοκέφαλος τα περισσότερα, αλλά και αυτά θέλουν αντιμετώπιση. Επίσης, η αιματολογική τοξικότητα παρουσιάζεται σε ένα περίπου 40%
με πολυμόρφο πύρινα κάτω των 500, η οποία μπορεί να διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Συνήθως αναστρέφεται, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες έχουν αναγκαστεί να μεταμοσχεύσουν γιατί τα παιδιά γίνανε απλαστικά. Ένα 20% κάνει θρομβοπενία, η οποία και αυτή κρατάει περίπου εκεί στο μήνα. Τα παιδιά παίρνουν παράγοντες αυξητικούς όταν δούμε ότι δεν αναπλάθουν και κάνουν απλασία. Και σπάνια θα χρειαστεί αυτό που σας είπα να γίνει κάτι άλλο για να αναστραφεί, να αντιστραφεί η απλασία. Βλέπετε τώρα ότι όλες αυτές η τοξικότητα, αλλά και υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί, αφορούν κυρίως τις παρενέργειες, τις υποτροπές, γιατί έχουμε υποτροπές όπως θα δούμε, αλλά και επίσης να μην ξεχνάμε ότι το να φτιάξουμε αυτά τα κύτταρα είναι μια πολύπλοκη εργασία, είναι ουσιαστικά τροποποιείς γενετικά τα κύτταρα αυτά όταν εισάγεις ένα γονίδιο. Θα πρέπει όλα αυτά τα κύτταρα να πολλαπλασιαστούν, αρχικά in vitro, ώστε να έχουμε έναν ορισμένο αριθμό που χρειαζόμαστε, αλλά και μετά και in vivo, και μερικές φορές αυτό δεν λειτουργεί και αποτυχαίνουμε. Τώρα, να έρθουμε σε αυτό που σας είπα πριν, το πώς γίνεται αυτή η δουλειά, ώστε να μπορεί κανείς ένα κέντρο να εφαρμόσει αυτή τη θεραπεία. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορούν δύο προϊόντα. Όπως είπα, το ένα είναι για την λεβολαστική λευχαιμία στα παιδιά, τη CD19 θετική. Δεν είναι τόσο απλό να γίνει. Και ξεκινάμε το ότι θα πρέπει το κέντρο να επιλεγεί. Το κάνει αυτό η εταιρεία, η Novartis. Θα πρέπει να επιστοποιήσει η Novartis το κέντρο που θα εφαρμόσει αυτή τη θεραπεία, το οποίο θα πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα μεταμόσχευσης, θα πρέπει να είναι ή δυνατόν να έχει JC, δηλαδή να είναι πιστοποιημένο από την Ευρώπη, να υπάρχει μια παιδιατρική μονάδα εντατικής και φυσικά να περάσει την επιθεώρηση που κάνει η εταιρεία στα κέντρα αυτά. Και μπορώ να σας πω ότι ήταν αρκετά σκληρή επιθεώρηση που περάσαμε εμείς και κράτησε για να μας δώσουν το OK ότι μπορούμε να έχουμε το προϊόν τους περίπου 6 μήνες. Λοιπόν, αυτή είναι η αλυσίδα, πώς παίρνει κανείς αυτό το προϊόν. Ξεκινάει με το ότι θα γίνει η αφαίρεση των κυττάρων εδώ στο κέντρο μας, έτσι, γι' αυτό και όλες επιθεωρούμαστε, γιατί είμαστε μέρος αυτού του φαρμάκου, επειδή παράγουμε τα κύτταρα. Μετά αυτά θα καταψυχθούν, αφού καταψυχθούν από εμάς θα σταλούν στο εργαστήριο αυτό που είναι 2-3 κεντρικά εργαστήρια, ένα στην Αμερική, 2 στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, της Novartis, ώστε να παραχθούν, να γίνει μεταφορά του γονιδίου στα κύτταρα που έχουμε στείλει. Μετά να πολλαπλασιαστούν in vitro αυτά τα κύτταρα στο εργαστήριο της Novartis και μετά να καταψυχθούν, να σταλούν, να αποψυχθούν και να δοθούν στον ασθενή. Όλη αυτή η ιστορία δεν είναι τόσο απλό να γίνει. Μπαίνουν μέσα, μάλλον συμμετέχουν πολλές ομάδες, έτσι, και όλο αυτό θέλει μια τρομερή οργάνωση. Λοιπόν, ας πάρουμε ένα-ένα. Τι θα πρέπει να αποφασίσουμε, μάλλον από πού ξεκινάει όλη αυτή η ιστορία? Είναι από το να βάλουμε τη διάγνωση και μάλλον το τμήμα που έχει το παιδί να παραπέμψει σε εμάς ή σε ένα κέντρο που κάνει αυτή τη δουλειά ότι χρειάζεται αυτού του είδους τη θεραπεία. Εδώ βλέπετε τις ενδείξεις που υπάρχουν από την ίδια την Novartis. Είναι είτε να έχει το παιδί μία υποτροπή η οποία είναι ανθεκτική, πρώτη υποτροπή αλλά ανθεκτική, να μην απαντάει σε δύο γραμμές θεραπείας, ή να έχει υποτροπιάσει μετά από μεταμόσχευση, ή να είναι δεύτερη να έχει περισσότερο από δύο υποτροπές. Και εδώ να πω, υποτροπές εννοούμε και εξομοιελικές. Εμείς έχουμε προσθέσει εδώ, έχουμε την τακτική να συνιστούμε την αφαίρεση, δηλαδή να προετοιμαστούμε ώστε να πάρουμε τα κύτταρα και σε παιδιά που πιστεύουμε ότι ανήκουν σε ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ
υψηλού κινδύνου ή έχουν δείξει με την παρουσία της MRD στο consolidation ότι θα αποτύχει η frontline θεραπεία. Ωραία. Αφού βάλαμε επιλέξαμε μάλλον τον ασθενή ο οποίος χρειάζεται αυτή τη θεραπεία, ποιο είναι το σχήμα, ποιο είναι το πρωτόκολλο αυτής της θεραπείας, είναι ότι στην αρχή είναι η αφαίρεση και μετά από την αφαίρεση που θα στείλουμε εμείς να μας φτιάξουν τα κύτταρα μέχρι αυτά να γυρίσουν, παίρνει περίπου ένα μήνα. Τι θα γίνει όταν το παιδί αυτό έχει νόσο? Εκεί λοιπόν είναι η λεγόμενη bridging therapy, πρέπει να κάνουμε το bridging therapy με στόχο να ελαττώσουμε όσο μπορούμε τους βλάστες. Μετά από αυτό, αφού έρθουν τα κύτταρα, θα κάνουμε τη λεμφοληπτική θεραπεία, η οποία έχει σαν στόχο να αφαιρέσει ό,τι υγιές τάφ λεμφοκύτταρο έχει, ώστε να μην απορριφθούν τα κύτταρα, τα CAR T-cells που θα δώσουμε. Έτσι, βλέπετε εδώ αυτό που λέμε bridging therapy μπορεί να είναι, απλή χημοθεραπεία ή καθόλου όταν έχουμε ένα παιδί που έχει μόνο MRD ή να φτάσει να είναι και high dose χημοθεραπεία, έτσι ώστε να πετύχουμε το στόχο. Ο στόχος είναι να έχει κάτω από 5% βλάστες την ώρα που θα πάει στην λεμφοληπτική θεραπεία. Αυτό είναι ένα πρωτόκολλο που βλέπετε εδώ για τα παιδιά που χρησιμοποιούν στη Βαρκελόνη και στη Γερμανία. Έχει αποδειχθεί ότι είναι αρκετά καλό και μπορούμε να μειώσουμε τους βλάστες. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει αυτό που σας είπα, το να φτάσουμε, να ξεκινήσουμε για να δώσουμε τα κύτταρα και να έχουμε είτε MRD είτε γύρω στο 5% βλάστες. Εκεί υπάρχουν οι καλύτερες απαντήσεις. Το να έχει κανείς πολλούς βλάστες σημαίνει και CRS πολύ βαρύ, αλλά και όχι καλή ανταπόκριση όσον αφορά την πιθανότητα υποτροπής. Αυτά είναι τα τελευταία αποτελέσματα που ήταν πριν από 2 εβδομάδες στη Βαρκελόνη, που δείχνει αυτό που σας είπα, ότι όταν έχουμε λιγότερη νόσο είναι καλύτερα τα αποτελέσματα. Είναι από την ομάδα του Μπάντερ στη Φραγκφούρτη, ο Γερμανός. Βλέπετε εδώ στον πρώτο χρόνο ότι έχει μια διαφορά μεγάλη, αλλά θα βλέπετε κιόλας ότι ακόμα δεν έχει, εδώ που είναι περίπου 2 χρόνια, δεν έχουμε φτιάξει πλατό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να έχουμε μακροχρόνιες υφέσεις οι οποίες να κάνουν τη μεταμόσχευση, να το πω έτσι, να μην είναι θεραπεία consolidation μετά. Δεν είναι ένα μεγάλο ερώτημα αυτό. Η άποψη που υπάρχει είναι αυτή που σας λέω. Αυτό είναι για το lymphodepletion που σας είπα. Έχει μεγάλη σημασία και αυτό, γιατί θέλουμε τα κύτταρα να μείνουν στον οργανισμό μας. Γι' αυτό θα το κάνουμε με μεγάλες δόσεις εντοξάν μάλλον μόνο με εντοξάν. Το τελευταίο πρωτόκολλο δίνει 750 στο τετραγωνικό εντοξάν και αυτό φτάνει. Λοιπόν, τι γίνεται με τις υποτροπές με τα CAR T-cells? Είναι αυτό που σας είπα, μια υποτροπή η οποία οφείλεται στο ότι δεν έχουμε φτιάξει καλό προϊόν, θα υποτροπιώσει αμέσως και θα είναι CD19 θετική υποτροπή, ενώ οι άλλες, οι αργότερες υποτροπές που υπάρχουν και μετά από 2 χρόνια από την έγχυση των CAR κυττάρων είναι συνήθως CD19 αρνητικές. Έτσι. Πώς μπορούμε να το ελέγξουμε αυτό? Το ελέγχουμε κυρίως αφού κοιτάξουμε τη β' πλασέ, γιατί όταν δίνουμε αυτά τα κύτταρα δεν βρίσκουν το CD19, δεν εκφράζεται μόνο στα λευχαιμικά, εμφράζεται και στα φυσιολογικά κύτταρα και βλέπουμε μια βαθιά απλασία. Δεν βρίσκουμε δηλαδή β' κύτταρα. Όταν αρχίσουμε και τα βρίσκουμε, τότε να περιμένουμε υποτροπή. Έτσι. Εδώ η αιτία αυτού του πράγματος ποια είναι? Είναι ότι ουσιαστικά αυτό που σας είπα, ότι υπάρχουν κύτταρα τα οποία ενώ είναι CAR cells, να τα, αυτά είναι, έτσι, αλλά είναι αυτό που λέμε exhausted. Δεν κάνουν τίποτα πια, γιατί έχουν χάσει το δυναμικό τους. Βλέπετε εδώ, υπάρχουν τα CAR cells και υπάρχουν και οι βλάστες χωρίς να γίνεται τίποτα. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να
μετά την έγχυση να δούμε ποιοι ασθενείς έχουν, είναι σε υψηλό κίνδυνο να υποτροπιάσουν μετά την έγχυση. Ναι, είναι αυτοί εδώ οι οποίοι βλέπουμε ότι η απλασία τους αυτή των β' κυττάρων δεν κρατάει πάνω από 6 μήνες. Μάλλον δεν κρατάει πάνω από 3 μήνες. Όταν δούμε ότι επανέρχονται τα β' κύτταρα, τότε τα περισσότερα περιστατικά υποτροπιάζονται. Αυτά είναι ορισμένα πράγματα που μάθαμε από όλες αυτές τις δουλειές, έτσι, ότι ουσιαστικά τα CAR T-cells είναι για εκείνα τα περιστατικά που δεν μπορείς να τα μαζέψεις έτσι ώστε να πας σε μεταμόσχευση. Φαίνεται ότι θα χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο εκεί, να φέρνεις τα παιδιά σε ύφεση, έτσι, αν μπορείς να τα κάνεις MRD αρνητικά, ώστε να τα μεταμοσχεύεις μετά. Εδώ στο Αγία Σοφία σας είπα ότι ξεκινήσαμε να στείλουμε όλη αυτή την ιστορία. Αντιμετωπίσαμε ιδιαίτερες δυσκολίες που αφορούσαν να πείσουμε το φαρμακείο μας, να συμμετάσχει σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί η Νοβάρτης απαιτεί από το φαρμακείο να παραλαμβάνει όλο αυτό το πράγμα. Μετά την μονάδα εντατικής θεραπείας να είναι έτοιμη ώστε να αντιμετωπίσει αυτά τα παιδιά. Και φυσικά να πω εδώ ότι οι γιατροί που μας παραπέμπουν τα παιδιά μαζί σχεδιάζουμε τη θεραπεία αυτή. Και όταν λέω μαζί, εννοώ ότι καθόμαστε κάτω, αφού βάλουμε την ένδειξη, αποφασίζουμε ποιο παιδί έχει ανάγκη από αυτή τη θεραπεία και επιπλέον σχεδιάζουμε αυτό που είπα, την bridging θεραπεία, αλλά και την θεραπεία λιμφοντιπλήσεων. Είναι μια θεραπευτική προσέγγιση η οποία απαιτεί έναν πολύ καλό σχεδιασμό, αλλά και μια πάρα πολύ καλή οργάνωση μεταξύ μας. Πιστεύω ότι θα δούμε και το πρώτο περιστατικό πώς θα πάει. Ακόμα δεν το έχουμε, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Έτσι, 2-3 πράγματα για το πώς πρέπει να είναι ο ασθενής. Δεν πρέπει να έχει ενεργό λίμωξη. Έτσι, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση, να μην έχει ανεπάρκειες οι οποίες τον κάνουν non-eligible για τέτοιου είδους θεραπείες. Αυτά είναι προτάσεις δικές μας που, επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα όταν υποτροπιάσεις το παιδί, να μπορέσεις να του κάνεις μια αφαίρεση ώστε να έχει αρκετά λεμφοκύτταρα για να φτιάξεις το προϊόν σου, ίσως είναι καλύτερο για ορισμένες ομάδες ασθενών που ξέρουμε ότι μπορεί να χρειαστούν αυτή τη θεραπεία πριν, στο consolidation ας πούμε, έτσι, να κάνουμε μια αφαίρεση και να έχουμε μαζέψει backup αυτά τα κύτταρα και αν χρειαστεί να τα στείλουμε για να γίνουν τα CAR T-cells. Ένα άλλο που θα ήθελα να πω και σε όλα τα πρωτόκολλα το έχουν δείξει και είναι η πρακτική μέχρι σήμερα, είναι ότι εάν ένα παιδί το οποίο κανείς έχει αποφασίσει να του κάνει CAR T-cells στην ώρα του bridging therapy, μπει σε ύφεση και είναι MRD αρνητικό, δεν γίνεται η έγχυση. Δεν έχει νόημα να κάνεις μία έγχυση στην οποία δεν έχεις αρκετό φορτίο. Το πιο πιθανό είναι αυτό, θα το δώσεις, δεν θα κάνει expansion, θα χαθούν γρήγορα τα κύτταρα, οπότε δεν γίνεται και τα περισσότερα πρωτόκολλα δεν κάνουν έγχυση. Βλέπουμε εδώ πότε πρέπει να κόβουμε τα φάρμακα πριν από τους ασθενείς. Αυτό που μετράει είναι ότι πρέπει η θεραπεία με τα CAR T-cells να είναι 3 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, αν έχει γίνει πριν μεταμόσχευση, και μετά να αποφεύγουμε να δίνουμε λεμφολυτικά φάρμακα όπως η φλουνταραμπίνη, η κλοφαραμπίνη, σαν bridging therapy πριν το lymphodepletion. Γιατί δεν θα έχουμε αρκετά κύτταρα για να κάνουμε την αφαίρεση. Αυτός είναι ο λόγος. Τι άλλο είναι το infusion, είπα, θα πρέπει να γίνεται αφού έχουμε εξασφαλίσει τη μονάδα εντατικής και 2 δόσεις τουλάχιστον, να μην πω 3, του tocilizumab για να αντιμετωπίσουμε ένα βαρύ CRS. Επίσης για την εγκεφαλοπάθεια, τι γίνεται, μερικές φορές δίνοντας το ζυλίζουμαπ, επειδή είναι μπλοκάρει τον υποδοχέα της ιντερλεκίνης 6, γίνεται μια μεγάλη απελευθέρωση της ιντερλεκίνης 6 και αυτό προκαλεί ή επιδεινώνει την ευρωπάθεια. Εκεί θα αναγκαστούμε να δώσουμε δεξαμεθαζόνη, παρόλο που δεν το θέλουμε, έτσι, γιατί με τα στεροειδή σκοτώνουμε και τα CAR T-cells. Ελέγχουμε τους ασθενείς κάθε μέρα μέχρι τον πρώτο μήνα και μετά αρχίζει
ένας έλεγχος ο οποίος έχει να κάνει με αυτό που σας είπα, το να κοιτάζουμε πόσο κρατάει αυτό το, η B-cell απλάζια, πόσο δεν έχει β' κύτταρα το παιδί, έτσι, και φυσικά τον τρίτο, τον έκτο και τον δέκατο μήνα μυελή για να επιβεβαιώνουμε ότι το παιδί είναι σε ύφεση. Είναι αυτό το short term που σας περιέγραψα τώρα. Πολύ σημαντικό στοιχείο αυτό που είπαμε, να είναι τα β' κύτταρα. Να επαναλάβω ότι είναι ένδειξη και έχει, σε αντίθεση με τα bikes, ας πούμε, τα CAR T-cells μπορούν να αντιμετωπίσουν την εξομυελική νόσο. Εδώ βλέπετε μια μελέτη από το Ισραήλ, νομίζω ήταν, που είχε 8 ασθενείς, οι οποίοι πήγαν πάρα πολύ καλά όταν ήταν η υποτροπή μόνο στο CNS. Τα ερωτήματα, λοιπόν, κλείνω με τα ερωτήματα, είναι αυτό που κουβεντιάζουμε τόση ώρα. Υπάρχει ανάγκη μετά τα CAR T-cells, αφού βάλουμε το παιδί σε ύφεση, να κάνουμε πάλι μεταμόσχευση? Εκτός από αυτή τη μελέτη, όλοι οι υπόλοιποι λένε ότι τα αποτελέσματα είναι καλύτερα εάν ακολουθήσει consolidation με μεταμόσχευση. Και εγώ θα προσθέσω κάτι. Τη στιγμή που τώρα πια όλα τα παιδιά έχουν δει ότι έστω και απλοταυτόσιμο, η απλοταυτόσιμη μεταμόσχευση έχει γίνει πια, να μην πω έχει τα ίδια αποτελέσματα με τη μεταμόσχευση με τα αδερφάκια, αλλά έχει παρόμοια με τους συμβατούς ξένους δότες. Πιστεύω ότι τελικά εκεί θα πάνε τα πράγματα. Θα σας δείξω ένα εντυπωσιακό slide. Είναι από τους Κινέζους. Βρέθηκα και πριν λίγο καιρό στην Κίνα και τα είδα όλα αυτά. Έχουν ένα τεράστιο αριθμό με παιδιά θεραπευμένα με CAR T-cells. Κοιτάξτε τη διαφορά εδώ που έχει για αυτά τα παιδιά που δεν κάνουν μεταμόσχευση. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικά καλύτερα τα αποτελέσματα αν σε αυτά τα παιδιά κάνεις consolidation μεταμόσχευση. Δεν φαίνεται τα CAR T-cells να είναι αυτό που λέμε final answer, ότι κάνουμε αυτό και τελειώνουμε. Αυτό όμως ισχύει όταν εφαρμόζουμε τα CAR T-cells στην υποτροπή. Υπάρχουν κλινικές μελέτες τώρα που κοιτάζουν, εδώ είναι μερικές διαφορές που σας έδειξα, που σας είπα, με τα bikes, γιατί και αυτό είναι μια νοσοθεραπεία, δεν είναι κύτταρα, είναι τα αντισώματα που πιάνουν πάλι το CD19 και βλέπει τις διαφορές. Αυτό που θα ήθελα να πω εδώ και να σας μείνει είναι ότι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με τον πλυνατούμπουμπαμ μια υποτροπή. Είναι πιο καλά να το δίνεις όταν έχεις περιορισμένη νόσο, έτσι, παρά με το αυτό. Όπως επίσης τα bikes δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει σε εξομυελικές υποτροπές, γιατί δεν έχουν αποτέλεσμα. Αλλά θα πρέπει και εμείς να σκεφτόμαστε πάντα ότι εκτός από τα CAR T-cells υπάρχουν και το μπλυνατούμπουμα και το ΙΝΟΤ και το ΑΙΝΟΤ, το αντισυντικό 22. Αυτό που πήγα να σας πω και θα τελειώσω με αυτό είναι ότι ναι, όλα αυτά ισχύουν όταν κανείς δώσει αυτά τα κύτταρα στην υποτροπή. Υπάρχουν κλινικές μελέτες όπως η Κασιόπη, βλέπετε εδώ, που θέλει να δει τι γίνεται αν έχουμε μια ομάδα, αν δώσουμε τα CAR T-cells σε μια ομάδα παιδιών τα οποία στο consolidation έχουν MRD θετικό. Αυτό, ας πούμε, έχει γίνει με τα bikes, δίνουν εκεί, έχουν κυκλοφορήσει, μάλλον έχουν βγει αποτελέσματα πρωτοκόλλων και φαίνεται ότι κερδίζουν όσον αφορά ότι αυτά τα παιδιά μπορεί να πηγαίνουν εύκολα στην πρώτη μεταμόσχευση, έτσι, χωρίς με MRD αρνητική εκεί που είχαμε δυσκολίες. Θα αξιολογηθεί και η χρησιμότητα τώρα με αυτό το πρωτόκολλο, το οποίο τα αποτελέσματα θα είναι, νομίζω, έτοιμα, θα είναι μετά από 3 χρόνια. Τι γίνεται αν δίνεις μια τέτοιου είδους θεραπεία σαν frontline θεραπεία? Τι θα κάνει τότε? Και εδώ έχω ένα περιστατικό που είναι από την Κίνα γι' αυτό, μάλλον 2 περιστατικά, τα οποία για κάποιο λόγο ήταν 2 ασθενείς 50 ετών, ήταν ενήλικες και δεν πήραν χημειοθεραπεία, πήραν μία δόση CAR T-cells και παραμένουν, όπως βλέπετε, σε ύφεση, σε μακροχρόνια ύφεση, 2-3 χρόνια μετά, χωρίς χημειοθεραπεία, χωρίς
κανός άλλου είδους θεραπεία. Είναι και αυτό ένα πράγμα που κουβεντιάζεται, έτσι. Τι ρόλο θα παίξουν όλες αυτές οι κυταρικές θεραπείες, θα είναι σε θέση, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα φτιάξουν τα πράγματα. Ας πούμε, υπάρχουν εδώ διάφορα constructs που φτιάχνουν, είναι ένα καινούριο εδώ που χρησιμοποιείται στο UCL, το οποίο δεν έχει καθόλου τοξικότητα, όπως και αυτό εδώ. Απλώς παίζοντας με τη γενετική μηχανική και φτιάχνοντας ένα άλλον υποδοχεία, δεν έχουν τοξικότητα ή έχουν περισσότερη αποτελεσματικότητα. Σίγουρα το μέλλον είναι εκεί. Και αυτό είναι πριν 2 εβδομάδες, είναι ότι δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, είναι να μην κάνουμε τα αυκύτταρα, να κάνουμε NK κύτταρα, γιατί τα NK κύτταρα δεν έχουν τόσες επιπλοκές, δεν μένουν τόσο πολύ, δεν κάνουν και την απλασία αυτή που μπορεί να κάνει το CAR T-cell στη μακρόχρονη, οπότε πρέπει να δίνουμε στα παιδιά νοσοσφαιρίνες και όλα αυτά. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να δούμε στο κομμάτι αυτό, είτε με την κυταρική θεραπεία, με τα γενετικά τροποποιημένα λεμφοκύτταρα, είτε με τα αντισώματα. Σίγουρα έχουν έρθει για να μείνουν. Ευχαριστώ πολύ.